θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε. Είναι μια κραυγή αγωνίας που προέρχεται από τις οικογένειές μας. Είναι ένα συλλογικό κείμενο που κάτσαμε και γράψαμε στην αρχή αυτού του αγώνα. Ξεκινάει με τον τίτλο «Ακούστε τις φωνές των παιδιών μας». Την 3η 11 Ιανουαρίου 2022 ενημερωθήκαμε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του Hilton Αθηνών, Ιωνική Επιχειρήση και Ξενοδοχεία ΑΕ, μέλος του ομίλου της ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου, ότι το ξενοδοχείο διακόπτει τη λειτουργία του στις 31 Ιανουαρίου για περίπου 3 χρόνια. Όλο το προηγούμενο διάστημα, εμείς οι εργαζόμενοι ζητούσαμε επίμονα από την εταιρεία να μας ενημερώσει για το σχεδιασμό της σε σχέση με το κλείσιμο του ξενοδοχείου και κυρίως για ό,τι αφορά την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματός μας κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης, καθώς και στην επαναλειτουργία του συγκροτήματος με τη νέα του μορφή. Όλοι εμείς για δεκαετίες δώσαμε την ψυχή μας, θυσιάσαμε την ξεκούραση και τον πολύτιμο χρόνο με τις οικογένειες και τα παιδιά μας, σφίγγοντας τα δόντια για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του τεράστιου όγκου δουλειάς, διατηρώντας τη φήμη και τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που αναλογούν σε ένα εμβληματικό ξενοδοχείο με μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς, σήμερα αισθανόμαστε εξαπατημένοι, καθώς η εταιρεία επέλεξε ουσιαστικά να μας φέρει πρωτετελεσμένων γεγονότων, αφού κυριολεκτικά μια ανάσα πριν το κλείσιμο μας δόθηκε με τη μορφή τελεσυγράφου δύο επιλογές οικειοθελούς αποχώρησης, οι οποίες έχουν ως κοινή συνισταμένη την οριστική μας απόλυση. Σας μεταφέρουμε τη φωνή των παιδιών μας και την απόγνωση των οικογένειών μας που καλούνται να επιβιώσουν σε μια περίοδο εξοδοτικής ακρίβειας και εργασιακής ζούγκλας. Ζητάμε από την εταιρεία να κρατήσει τις υποτιθέμενες πλουσιοπάροχες αποζημιώσεις όπως αναφέρεται στα δελτία τύπου που προωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τεθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς διαθεσιμότητας με διασφαλισμένες τις θέσεις εργασίας και το εισόδημά τους, ώστε να επιτρέψουν στην εργασία τους όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση χωρίς βλαπτικές μεταβολές στις υπάρχουσες σχέσεις εργασίας. Ζητάμε από όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να επιδείξουν υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, γιατί αν αύριο πεινάσουν τα παιδιά μας, θα έχουν και αυτά μερίδιο ευθύνης. Θέλουμε να ακουστεί η αλήθεια όπως βγαίνει από τα στόματα αυτών που μέσα σε μια στιγμή είδαν να φεύγει η γη κάτω από τα πόδια τους. Στηρίξτε τον αγώνα μας, δημοσιοποιώντας και την πλευρά των εργαζομένων, όχι μόνο τις παραπλανητικές και αναλυθείς θέσεις της εταιρείας. Σας ζητάμε να τιμήσετε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και της δημοκρατίας όλων των απόψεων, υπηρετώντας την αλήθεια, και αυτό μας αρκεί. Η πραγματικότητα είναι ότι μας οδηγούν στη μακροχρόνια ανεργία την ίδια ώρα που η εταιρεία ωφελείται από την κρατική χρηματοδότηση με πακτολούς εκατοντάδων εκατομμυρίων που βγαίνουν από το υστέρημα του λαού. Χτίζουν με δημόσιο χρήμα ιδιωτικές πολιτικές πολυτελείς κατοικίες, καταστήματα, εστιατόρια και σπα. Μας πετάνε στο δρόμο, γιατί στόχος είναι να εκμεταλλευτούν στο μέλλον κάθε ευέλικτη μορφή εργασίας και κάθε αντεργατικό νομοθέτημα που ψήφισαν ανεξαιρέτως όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Επιδιώκουν την εκαθάριση του υφιστάμενου προσωπικού, γιατί θέλουν σκλάβους στη δούλευσή τους και όχι εργαζόμενους με συγκροτημένα εργατικά δικαιώματα, σταθερό μισθό, σταθερό ωράριο και μόνιμη εργασία. Ακούστε τις φωνές των παιδιών μας, γιατί αυτά είναι το μέλλον. Δώστε μας τη δυνατότητα να τα μεγαλώσουμε και να τα ζήσουμε όλοι με αξιοπρέπεια. Οι οικογένειες των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Hilton.